Να είμαστε, εδώ είμαστε. Στη μάχη της ενημέρωσης. Πάνω απ' όλα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, που σε όλους όσους στέλνουν μηνύματα και μας ζητάνε την ανάλυση του θέματος που έχει προκύψει. Θεωρούν ότι ο Σταύρος Κόλκας είναι ο πλέον ειδικός για να, ως υποστηρικτής του Δημάρχου, ως ΠΑΟΚ βεβαίως. Εννοείται, φίλε, ότι είμαι υποστηρικτής του Δημάρχου, ναι, μέχρι που έκανε τη δήλωση την υποχθεσινή. Ο πλέον ειδικός για να αναλύσει όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την κόντρα που έχει ξεσπάσει. Από το βράδυ της Δευτέρας μάλλον, από την ώρα που βγήκε αυτή η δήλωση με στελέχη του Δήμου. Δεν είναι, είναι λάθος. Τι λάθος? Είναι λάθος. Είναι όχι, μην το ξεπερνάς έτσι. Όχι, είναι, είναι, ξεπερνάς έτσι. Ωραία, είναι, πρώτα απ' όλα έχω γράψει. Δεν έχουμε εγώ δει. Εγώ δεν είμαι οπαδός προσώπων. Δεν έχουμε δει τι έχεις γράψει. Έχω γράψει. Εδώ και 3-4 χρόνια, ό,τι και αν είναι Μπουτάρης, το βλέπεις σωστό. Τα πάντα. Εγώ λέω ότι ο Μπουτάρης δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι οικονομικός παράγοντας και προτιμώ οικονομικό παράγοντα από τις γλάστες που μου κουβαλούσαν εδώ πέρα. Ωραία, και αυτό το πράγμα έχει αποτυπωθεί στην κοινωνία και στην πόλη. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το ανοίγει, θα πρέπει να προσέχει τι λέει. Αυτό που είπε προχθές είναι ατόπιμα. Το χρεώνει ο ίδιος βέβαια στην αστυνομία, ότι η αστυνομία τον ενημέρωσε έτσι. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να φιλτράρει το τι λέει. Δεν θα με κάνει εμένα άνω κάτω τώρα, επειδή απλά θέλει να αποφύγει την πίεση κάποιων τύπων που ήθελαν να μάθουν εδώ τι έγινε με ένα διατηρητέο κτίριο. Ωραία. Θα μάθει πρώτα τι γίνεται ακριβώς και μετά θα μιλάει. Συμμερίζεσαι την άποψη ότι η χρόνια χρήση ουσιών καταστρέφει εγκεφαλικά. Δεν μπαίνω, ότι αυτό είναι γεγονός και έχω. Κάτσε να διαβάσω, παιδί. Έχω δικιά μου προσωπική πείρα. Α, αυτό σε ρωτάω. Ναι. Επειδή έχεις πείρα και με τον Μπουτάρη και με τους Παοξίδες και με. Γιατί σε ρωτάω. Ναι. Η χρόνια χρήση ουσιών καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα και σε συνδυασμό με προχωρημένη ηλικία. Και δεν τα αναπληρώνει, Δημήτρη μου. Ναι. Μπορεί να προκαλέσει άνοια, Αλτσχάιμερ ή μαλάκινση. Για το Αλτσχάιμερ και την έννοια δεν ξέρω. Για μαλάκινση έχω μία κάποιος στα υπόψη μου. Αλλά είναι γεγονός ότι είχε κάνει μεγάλη γκέλα. Αγρίεψαν. Καλά κάνανε. Δίκιο είχαν. Εδώ αγρίεψα εγώ που έχω να αγρίεψω κάτι μήνες. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγρίεψαν οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ που απάντησαν στον δήμαρχο ή σε όποιον άλλον. Μα δεν κατάλαβες τι κίνδυνο συλλογεύει σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή τώρα να περάσει αυτό στον τούκου και να γίνουμε γυσμαδιά. Έξυπνα το επικοινώνησαν. Το να βαφτίζεις τη στάξη του ΠΑΟΚ με το φανταστικό εχθρό σου για να πετάξεις την ευθύνη από πάνω σου θα σου γυρίσει boomerang. Αυτό έγινε. Λοιπόν, σου επιστρέφουμε το δηλητήριο. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από ιδεολογίες, είναι παρακαταθήκη, είναι οικογένεια, είναι πίστη και εμείς θα τον υπερασπιστούμε μέχρι το τέλος. Όποιος και όποια πολιτική απόχρωση προσπαθήσει να εμπλέξει τον κόσμο του ΠΑΟΚ με το σάπιο πολιτικό σας σύστημα, το μόνο που θα καταφέρει είναι να μας εισπυρώσει και να μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς απέναντί σας. Ζήτω ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα κομμάτι της ανακοίνωσης που βγήκε χθες το βράδυ από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ για πράγματα τα οποία ακούστηκαν για αυτούς και υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Με αφορμή άλλα ζητήματα μακριά από τα αθλητικά. Τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά και τις κερκίδες των γηπέδων. Επικοινωνούμε με μήνυματα, γράφετε FM, αφήνετε και αν το μήνυμα στο 54526 με χρέωση του μήνυματος 1,24 το ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Η μέρα αγώνων η σημερινή. Τετάρτη για κύπελο Ελλάδας, Τετάρτη για αγώνες Ευρώπης στο μπάσκετ. Η Ολλανδίνα έχασε χθες. Η Ολλανδίνα διασύρθηκε, δεν χάνει. Αλλά εσάλλον το έκανε τον Μπουλκουμέ. Ένα αναμενόμενο. Η Σολέ όπως έγραψα. Η Σαλόν. Η Σολέ έγραψες. Ναι, ναι. Είσαι παλιός μπασκετικός, δε φίλε, εντάξει. Το κακό είναι ότι η ώρα διεξαγωγής των δύο αγώνων είναι σχεδόν η ίδια. Δεν είναι μόνο αυτό κακό, είναι ότι εκεί τουλάχιστον είναι σε κλειστό με 28 βαθμούς Κελσίου και εδώ θα είμαστε στους μείον 10 με ανοιχτό γήπεδο. Ναι, δεν υπήρχε ενδεχόμενο να πάμε εκεί. Ναι, σου λέω ούτε τώρα υπάρχει κόσμος. Μια διαφορά στη θερμοκρασία. Εδώ λέμε για τον κόσμο. Ο κόσμος εδώ είναι δύσκολα. Τι θα πει δύσκολα, double θέλει ο κόσμος. Ναι, double θέλει. Και έχει και δίκιο.
και μαλώναμε και με ένα φίλο νωρίτερα, αν είναι δυνατόν να διαχωρίζει ο ΠΑΟΚ στόχους και να λέει το πρωτάθλημα πρώτα και το κύπελο βλέπουμε και κύπελο πήρα και τα λοιπά. Δεν παίζει το διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ σε δύο παίζει. Θα είναι για μικρή ομάδα. Και αν ποτέ τα έκανε ο ΠΑΟΚ, ήταν γιατί ήταν μικρότερος από ό,τι είναι τώρα. Ή αντιμετωπίζονταν ως μικρότερος από αυτούς που ήταν μέσα στον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ με τόσα λίγα τρόπαια να διαχωρίζει θεσμούς. Και ειδικά τώρα που έχει τόσες πολλές δυνάμεις παντού. Και αν τυχόν γίνει το λάθος από οποιονδήποτε να διαχωρίσει θεσμούς και πιθανές επιτυχίες, θα την πληρώσει και στα δύο. Αυτό ισχύει. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι να μπερδευτείς λίγο εκεί με τις προτεραιότητες σου. Δεν διαχωρίζεις τίποτα. Η φιλοσοφία μιας μεγάλης ομάδας είναι απλή. Μπαίνω να κερδίσω. Δεν κοιτάς πού παίζεις, γιατί παίζεις, τι γίνεται. Σήμερα είναι η μέρα κυπέλου με τον Ατρόμητο, 10 παρατέρτο. Χρόνια πολλά στον Άντρε Βιερίνια. Τη μεγαλύτερη μας ελπίδα για να χτιστεί μια σωστή νοοτροπία, να στηθεί ένας ποιοτικός ποδοσφαιρικός μηχανισμός, να αποκτήσει η ομάδα την οντότητα που πρέπει για να κατακτήσει τους τίτλους. 32 ετών. 32 έφτασε. 32. Κλειστά. Αγχώθηκες. 31 είναι. 32 έκλεισε. Μπήκε σε 32. Η Σίκη Μπούντου μόνο το βλέπει 31. 31. Δεν ξέρω γιατί. 31. Στην Πορτογαλία. Ακόμα και η σύζυγός του τον αποθεώνει. Στην Πορτογαλία δηλώνουν στο ληξιαρχείο όταν πιάνει το παιδί. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι όπως στην Αφρική που το δηλώνουν 6 χρόνια μετά. Εσύ 3 χρονάκια γεμάτα. Μια χαρά. Σαν μπακ. Μέχρι τα 38. Ναι. Μέχρι τα 38. Πάνω από 3 δηλαδή. Περπατώντας. Σαν μπακ. Ωραία. Αλλά πρώτα θα παίξει σαν εξτρέμ. Δεν ξέρω γιατί έχετε αυτό το άγχος να τον μικραίνετε. Λες και δεν είναι δικό σας πλέον. Είναι δικό σας. Στον ΠΑΟΚ ανήκει. Τι αγχώνεσαι. Αθληταράς. Πολύ καλή νοοτροπία. Πανέξυπνος. Ποιοτικός. Αγαπάει εδώ αυτό που κάνει, αυτό που ζει, αυτό που. Δικό μας παιδί πλέον. Έκανε τα πάντα για να γυρίσει. Πράγματα απίστευτα. Που δεν τα ξέρει ο κόσμος τα περισσότερα. Τι αγχώνεσαι. Εδώ είναι. Τις πρώτες περιγραφές που έκανες με τον Βιερίνια εκεί Σεπτέμβριο, δεν ήταν λίγο παράξενο ότι τον έλεγες. Ήταν πίσω. Ναι. Σαν όνειρο, ναι. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό δημιούργημα του ΠΑΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια φοράει το πριβραχιόνι και ηγείται αυτή τη προσπάθεια τη φετινή για να πάρει ο ΠΑΟΚ το double. Το double να πάρει ο ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Βιερίνια, που θα παίξει και σήμερα γιατί δεν έχει κι άλλον. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Είναι ο Ζεβέδος στην αποστολή. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν, θα ξεκινήσει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια θα ξεκινήσει. Είναι ο Ζεβέδος στην αποστολή. Είναι η είδηση. Και τι. Ναι. Θα την αλλάξει τη χημία, έτσι το είπαμε και άλλες φορές, ότι είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο αυτό να το. Και το φαίνεται και την δηλώση του ότι θα αγχωθεί να το αλλάξει αυτό. Ναι, να βάλει τον Αζεβέντερ του Βιερίνια, αλλά πρέπει να το κάνει. Στον βωμό της ισορροπίας, πολλά μπορείς να θυσιάσεις μέχρι εκεί που μπαίνει το κομμάτι προσωπικότητα, που είναι τα ντέρμπι. Άρα ο στόχος του Λουτσέσκου είναι να πάει με αυτό το μοτίβο και σιγά σιγά, εγώ πιστεύω ο Αζεβέντερ θα παίξει στα Γιάννηνα. Ναι. Για να βρει ρυθμό. Μπορεί να παίξει και στο επαναληπτικό με τον Ατρόμητο λίγο για να βρει ρυθμό να είναι έτοιμο στα ντέρμπι. Γιατί εκεί θα χρειαστείς παρουτοκαπνισμένους. Θηρίο λένε ότι είναι. Αυτό γέρασε χθες όταν το έγραψε στο chat, φίλε. Είναι ναι, το πρώτο θηρίο, 1,60 ναι, στην ιστορία του το θηρίο. Το θηρίο δεν είναι μόνο ύψος. Δύναμη έχει. Είναι εκείνο, δύναμη. Μα το είχε πει και ο ίδιος, το ξέρουμε και εμείς από αυτά που έχουμε δει από αυτόν. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν στηρίζεται τόσο στην κλασική βραζιλιάνικη σχολή των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά στη δύναμη και την ταχυδύναμη και την. Και ο Μάτος είναι έτσι. Ο Μάτος δεν είναι τόσο δυνατός. Είναι, πώς δεν είναι. Είναι νευρικός. Άλλο νευρικός με την καλή είναι νευρικός. Άλλο νευρικός, άλλο δυνατός. Πάει δυνατά στη φάση ο Μάτος. Δεν είναι ότι είναι θηρίο. Στη δύναμη που ασκεί παίζοντας. Ο Μάτος είναι πιο κλασικό μπακ βραζιλιάνικο. Ο Αζεβέδο δεν είναι πιο κλασικό, δεν είναι κλασικό μπακ. Είναι πιο αργεντινό φάση. Ότι
πάω με δύναμη, είμαι γρήγορο στην πρώτη μπάλα. Σωμάτος πάει, πολύ δυνατά, ρε. Ρε, πάει, δεν είναι δυνατός, πάει δυνατά. Πώς δεν είναι, ρε. Δεν είναι, ρε φίλε, θηρίο. Μα και από το άλλο του φαίνεται και από το πώς πάει στην κόντρα. Και... Μπαίνει δυνατά, έχει ψυχολογία, είναι προσωπικότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι ο ψεύτικος. Λίνο είναι άλλο πράγμα. Ο Λίνο ήταν. Δεν πήγαινε στην επαφή ποτέ, ρε. Ήταν φοβερή η τεχνική του και το αριστερό του πόδι. Δεν είναι τέτοιος ο Αζεβέδο. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά, παρότι Βραζιλιάνος. Έτσι λένε. Αυτοί που τον βλέπουν και ανυπομονούν. Και τα μότρα του Αζεβέδου είναι πιο αργεντίνικα. Το μαλλί του, αυτά είναι πιο αργεντίνους. Πρέπει να υπάρχει κάτι πίσω από τη γέννησή του. Αυτή είναι η εκπομπή αποκαλύψε. Αποκαλύψε, φίλε. Λαμπύρης, 24. Στην αποστολή ο Αζεβέδο άφησε εκτός τον Μαουρίτσιο ο Λουτσέσκου. Προφανώς για ανάσεις. Μάλλον γιατί κρίνει ότι αυτός... Δεν πρέπει, δεν γίνεται αυτός να παίξει συνέχεια. Είχε τη μεγαλύτερη διακοπή το καλοκαίρι. Ήταν στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανενεργός, άρα η διαχείρισή του πρέπει να είναι λίγο πιο σοφή. Δεν μπορείς να το φορτώσεις παιχνίδια. Ναι, γιατί έχει και μερικές εναλλακτικές γι' αυτό. Αν δεν είχε. Το Σάχοφ θα βάλεις. Θα σου λέγα. Έχει, α, έχει. Τον Μάτος, αν έκρινε το ίδιο πράγμα, ποιον θα το. Το τι Κρέσπο, θα το κάνει στο Περιστέρι. Ναι, τον Κρέσπο. Το κάνει στο Περιστέρι, ρε. Αν κάνω ένα 0 εδώ, θα το κάνει στο Περιστέρι. Θα θυμίσουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ και πώς αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα με βάση τις δοκιμές που έκανε ο Λουτσέσκου. Χθες θα μιλήσουμε για τον Ατρόμητο βεβαίως, γιατί και ο Ατρόμητος έχει τις απουσίες γνωστές των δανεικών του ΠΑΟΚ και άφησε εκτός και τον τερματοφύλακα. Το... Στο κύπελο παίζει ο άλλος, ο Σέρβος που έχουμε. Βόσνιος, τι είναι, δεν ξέρω. Α, μόνιμα. Αυτός είχε παίξει την προηγούμενη φορά. Στα γόνα με την Τρίπολη που είχα δει. Και ήταν και πολύ καλός. Μάλιστα. Με διαιτή τον Τζίλο από τη Λάρισα. Αργά το βράδυ, να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Σε αυτό το παιχνίδι, το γήπεδο που δεν είχε πολύ κόσμο την Κυριακή. Δεν είχε, όχι. Πήγαν για καφέ στην παραλία, αφού στα λέω εγώ τώρα. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Εμείς είμαστε υπέρ της παρουσίας του κόσμου στην Τούμπα. Ο κόσμος είναι σημαντική εξίσωση, ναι, σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, αλλά πάνω απ' όλα... Άδεια Τούμπα. Ναι. 7-8.000 είχε. Ξέρω εγώ. Δεν μας άρεσε αυτό. Πρέπει να το καταγράψουμε. Ό,τι εδώ, ο καθένας δικαίωμά του είναι, απλώς... Εντάξει, ναι, αλλά η εξίσωση, όταν λέμε ότι ο κόσμος να μπει στην εξίσωση, που σε άλλα παιχνίδια μπήκε. Για το συγκεκριμένο που υπήρχε η διομορφία του συλλαλητηρίου μιλάμε. Θα πρέπει λίγο να περάσει και το μήνυμα από τον κόσμο σωστά, μόνιμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει στο Αγρίνιο. Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Έχουμε καμία ενημέρωση. Θες να κάνεις ανακοίνωση. Μπορούμε να πάμε στο Αγρίνιο χωρίς να έχουμε 14 μπλόκα, 24 τύπους να μας κάνουν tackling και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Πότε θα δούμε. Τετάρτη είναι σήμερα και αύριο Πέμπτη. Αυτά τα πράγματα δεν ανακοινώνονται. Έχουμε και μπάσκετ λοιπόν 9.30. Τενερίφη ΠΑΟΚ. Μέσα Κόνιαρης και Μαργαρίτης βλέπουμε εδώ στο ΠΑΟΚ 4 για την προπόνηση. Το ζέσταμα αυτό το. Τα σουτάκια που γίνανε σήμερα το πρωί. Παρουσία και του Παπαθεοδόρου. Δεν τους βλέπω αυτούς να ξέρεις. Ναι, ναι. 10 πόντους θα κερδίσω. Θα μιλήσουμε αργότερα και για αυτό το παιχνίδι. Όπως και να το κάνουμε, εντάξει, στην ποδοσφαιρική Ελλάδα ο αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι αυτός που συζητιέται περισσότερο. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, 7.30 στο Καραϊσκάκι. Πανιώνιος Λαμία, θυμίζουμε, νωρίς στο κύπελο, 5.15, 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ, 10.15 ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Για τα προημιτελικά. Έχουμε τα αγωνιστικά, έχουμε τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, όπου εντάξει είναι πολύ φανερό ότι το βάρος για την υπόθεση του στόπερ πέφτει στον Χατσερίδη. Αυτή είναι η επιλογή, εκεί είναι η προσπάθεια. Υπήρχε αυτή η ανησυχία χθες για το αν χτύπησε σοβαρά στο γόνατο στο φιλικό που έδινε με την ομάδα του. Μέχρι τώρα είναι οι πληροφορίες έτσι λίγο διαφορετικές, πιο πολύ καθησυχαστικές, αλλά κρατάς μια επιφύλαξη γιατί δεν έχει γίνει επίσημη εξέταση. Ασχολούμαστε και με το Χατζηρίδη, το ιατρικό. Εντάξει, οκ. Τι να κάνουμε. Δεν σχολιάσω. 24
24 Ιανουαρίου. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Και με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε γύρω από τον ΠΑΟΚ, κάποια πρώτα μηνύματα να δούμε από φίλους. Ο Αζεβέδο στις δηλώσεις του είπε ότι σε σχέση με τον Μάτος στηρίζεται περισσότερο στη δύναμη και την ταχύτητα. Ναι. Σωστά τα λέει ο Σταύρος. Για το Αζεβέδο σαν όνομα έχει ισπανική ρίζα και όχι πορτογαλική. Συναντάται ως επιτοπλίστων στην Αργεντινή. Μορφωμένο κοινό. Πού να ξέρουν, ρε φίλε, τώρα πόσο βαθιά είναι η ενημέρωση που παρέχω. Πού να ξέρουν. Δεν ξέρουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχουν δίπλα τους. Απίστευτο. Μορφωμένο το κοινό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Πες του Κόλκα χθες δεν τους έβλεπε τους Ισπανούς και θα τους πάρουν με 20 πόντους. Σήμερα δεν τους βλέπει, αλλά λέει 10 πόντους. Μέχρι αύριο θα είναι αμφίροπο. Μα θα έχει τελειώσει σήμερα. Θα έχει τελειώσει αύριο, είναι όλα δουλεμένα. Θα έχει τελειώσει και θα μετράνε. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε, παιδιά, για αυτό το παιχνίδι. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάνουμε. Τι να κάνεις. Έφαγαν από τους Λαρισαίους 100 τόσους πόντους. Αν μη φάνε την Τενερίφη 120. Αν βάλω 84 πόντους, κέρδισα, να ξέρω. 84 πόντους χρειάζομαι. Μέχρι 83 θα φάω από αυτούς. Ναι. Στο λέω από τώρα, κόψτε και όλα θα το έχουμε. Θα έχουμε συνδέσει με την Τενερίφη το βράδυ. Θα έχουμε, ναι. Έχει το National Geographic μια παραγωγή. Δεν θα έχουμε. Δεν στείλαμε άτομο. Όχι. Ήταν μακριά. Είδες που πέφτει την Τενερίφη, έτσι. Καμία σχέση με Ισπανία. Ξέρω, τι. Δεν θέλαμε να πέσει να πάμε. Στρίβεις για να πας. Δεν θέλαμε να πέσει να πάμε σε κάποια φάση. Και βγάζω μια τιμή αεροπλάνο, 920 ευρώ μου βγάλε. Με 3-4 πτήσεις. Λέω, άστο, εντάξει. Και εγώ είχα μία μέρα διαθέσιμη. Μία κάτι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, πώς το βλέπεις? Μεγάλο διπλό. Α, το. Μεγάλο διπλό, ρε. Κηδεία, κλασική. Αραούχο στο χώρο, πατ, κιούτ. 0-1. Πάρε και ένα Ολιβάγια 0-2. Ναι. Πάρε και μια μανούρα Λάζαρου από μια κόκκινη. Αυτό πλέκα δεν το παίξαμε. Και εγώ πιστεύω ότι η Άγγλη είναι πιο δυνατή σε. Οι Άγγλοι το λένε αυτό wishful thinking. Τι θα ευχόμουν, ξέρεις. Γιατί δεν κερδίζει κάτι. Εγώ ποδοσφαιρικά μιλάω, Μάρια. Τι κερδίζει ο Πάοκ? Δεν είμαι ΑΕΚ, μην μπερδεύεσαι. Αλλιώς ο πεινασμένος Καρβέλιο ονειρεύεται. Για ποιο αρέσει, τι το ίδιο. The hungry one think about food, about bread. Dream about bread. Ο οποίος πήγε να δει πρόπερση με φίλη του μία ταινία ντοκιμαντέρ και είδε μία με έναν Ιρανό που ήταν μέσα στην έρημο, πήγαινε για να βρει ψωμί. Όχι, εγώ και τέσσερις γυναίκες. Την έχουμε ακούσει την ιστορία αυτή 27.000 φορές. Φτάνει. Δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και πράγματι συμφωνούμε, θεωρητικά βέβαια, ότι σε knockout παιχνίδια η ΑΕΚ είναι πιο δυνατή. Μπορεί σε μια πορεία αγώνων ο Ολυμπιακός να έχει τον τρόπο να κερδίζει. Αξίζει 20 ευρώ και οι δύο κόκκινοι. Ναι. Αλλά σε knockout παιχνίδια η ΑΕΚ μου φαίνεται ότι έχει καλύτερη ομάδα και καλύτερη προσέγγιση, καλύτερη φιλοσοφία για να τα αντιμετωπίσει. Θα δούμε. Θα δούμε και σήμερα. Γιατί ο Ολυμπιακός μεγάλο μέγεθος είναι. Έδρα έχει. Έλα, μην κολλάς τώρα. Παίχτες έχει. Ο Ολυμπιακός. Στοίχημα, καλέ μου άνθρωπε. Βασικές αγορές, κάρτες. Μέχρι να βρει ο συνάδελφος να παίξει στοίχημα, πάμε και εμείς στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Κόκκινη κάρτα και οι δύο ομάδες. 13 φράγκα. Βάζεις 20, παίρνεις 260. Ναι, ναι. Να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε. Παίχτηκε. Με τα ρεπορτάζ των δύο ομάδων και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Ατρόμητο. Να έχουμε μια ζήτηση και πληροφορίες για το πώς αναμένεται να παραταχθεί. Επιστρέφουμε για να μπούμε στο κλίμα του αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Δεν διαβάζεται ως απαράδεκτο μήνυμα του φίλου το ότι τώρα που τραυματίστηκε ο Χατσερίδης πληρεί τις προϋποθέσεις να αποκτήσει τον ΠΑΟΚ. Απαράδεκτο το μήνυμα. Διαφωνούμε. Δεν διαβάζεται, αλλά διαβάστηκε. Ναι. Όχι, απαράδεκτο. Τα γεμμένα δεν διαβάζουμε στην εκπομπή. Για αυτό που θέλει να περάσει ο φίλος. Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο. Αποστολή ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε χθες. Εντεκάδα έχει κάνει τις δοκιμές του Λουτσέσκου, μάλλον
θα ξεκινήσει με αυτούς που δοκίμασε, έτσι συνηθίζει να κάνει. Ας ξεκινήσουμε και με τους φιλοξενούμενους του Ατρομήτου. Την ομάδα που αν έδινε όλα τα μάτια εκτός έδρας μπορεί να πίνει και τον double. Έτσι όπως είναι δομημένη, με την οτροπία που έχει, με τα χαρακτηριστικά που έχει. Τα χαρακτηριστικά είναι κυρίως που διαθέτει. Γιατί είναι μεν πολύ δυνατή σε αυτή τη φιλοσοφία αγώνων, αλλά έχει αδυναμία εκεί που πρέπει να κυριαρχήσει. Έτσι, δηλαδή, εκεί ισορροπείται. Δεν είναι και τεράστια. Στις λεπτομέρειες τα χάνει. Χάνει τους βαθμούς. Δεν είναι δηλαδή. Αρκετοί βαθμοί. Αρκετοί. Αρκετοί, εντάξει. Χάθηκαν. Θα τα συζητήσουμε και θα πάρουμε πληροφορίες από τον συνάδελφο από το SDNA. Ο Μάξος Σταθάτος είναι μαζί μας. Μεγάλο που λένε, βέβαια, εννοείται. Πού είσαι, αγώνα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και από πού να τι κάνετε. Πού είσαι, καλά. Πού είσαι, ανταγωνιστή. Πού να είμαι, εδώ, περιμένω. Τι θα γίνει σήμερα. Τι να γίνει. Εσύ πες μας, θα γίνει με τον Ατρόμητο, σου πούμε εμείς με τον ΠΑΟΚ. Με τον Ατρόμητο, τι θα γίνει. Θεωρείς ότι η ομάδα του Ατρομήτου, αν μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να δώσει από εδώ και πέρα πολύ μεγαλύτερο βάρος στο κύπελο. Κοίτα, εννοείται ότι το κύπελο είναι στόχος που είναι εφικτός, έτσι, από την αρχή της σεζόν. Είναι λιγότερα μάτς. Ναι, γιατί το πρωτάθλημα, σου πω την αλήθεια, εντάξει, είναι και, ήταν και όνειρο λίγο να μιλάμε για πρωτάθλημα και αυτά, αλλά το κύπελο είναι κάτι που κάθε χρόνο είναι στόχος για τον Ατρόμητο. Ναι. Οπότε και φέτος θα δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή. Βέβαια, βασικά, Ευρώπη προφανώς θέλει να βγει ο Ατρόμητος, έτσι. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Από το πρωτάθλημα είναι πολύ κοντά στο να βγει η Ευρώπη, νομίζω. Ναι. Και για την τέταρτη θέση πιστεύω ότι είναι κοντά. Δηλαδή, όχι μόνο. Ναι, ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι εντάξει, μόνο με αυτοκτονία θα τη χάσει πλέον την Ευρώπη. Όχι, το αξίζει κιόλα και το δικαιούται. Ίσως να την έχει κλειδώσει. Μέχρι τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ που παίζει στην έδρα του θα έχει κλειδώσει το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Μάκη. Ναι, γιατί και οι άλλοι θα κάνουν, πιστεύω, γκέλες. Δηλαδή, ακόμα και γκέλες θα έρθουν να τρώνε αυτά τα μάτς. Δεν νομίζω ότι και άλλοι θα κάνουν. Γκέλες, δεν τους βλέπει. Μεγάλη άση. Ποιον θεωρείς, ο Πανίνος και η Τρίπολη, αυτές οι δύο ομάδες κυρίως. Ναι, ο Πανίνος και η Τρίπολη. Εντάξει. Είναι δύσκολα. Για πες μας για τα σημερινά δεδομένα και τι περιμένουμε να δούμε. Νομίζω λογικά θα πάει σε ένα 3-5-2, αν και στα Γιάννα έπαιξε με Ρόμο το 4-4-2 και του ψιλοβγήκε, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι θα πάει στο 3-5-2 στην Τούμπα, δεν νομίζω να κάνει κάτι άλλο. Με τρία στόπερ πίσω θα Μίρκοβιτς κάτω από την εστία. Καλός ήταν αυτός με την Τρίπολη που τον είδα. Καλό, απλά δεν έχει ρυθμό Σταύρο αυτός. Mm. Δηλαδή παίζει ο Γιαννιώτης συνέχεια, ο Μίρκοβιτς πλήρωσε μία-δύο γκέλες που κάνει στην αρχή. Έγινε τερματοφύλακα στο κυπέλου λόγω Γιαννιώτη. Απλά φαίνεται ότι δεν έχει ρυθμό. Ξέρεις, η θέση του τερματοφύλακα θέλει ρυθμό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Απλά με την Τρίπολη έβγαλε 3-4 καλά. Έβγαλε, ναι. Στα στόπερ θα έχει το Ρισβάνι, ο Μάντσον θα γυρίσει μαζί με τον Καρασαλίδη. Στην πεντάδα θα δούμε τους Μπουσούλατζιτς, Βασιλακάκη και Ούμπιτες. Στις πλευρές Κυβρακίδης και Σάκητς. Και μπροστά θα παίξει με δύο, με τον Τικίνη και τον Ντάουντα. Ο Σάκητς αυτός τώρα ήρθε. Αυτός ήρθε τώρα, είναι σαν να παίζει την ομάδα ήδη καιρό. Ναι. Δηλαδή ήρθε πανέτοιμος στην Ελλάδα. Καλός παίχτης, τον είδα ποτέ ήταν. Ναι, με την Τρίπολη ήταν και αυτό, ναι. Καλός παίχτης είναι και λογικά σήμερα θα τον δούμε και αριστερά. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτός θα παίξει αριστερά και ο Κυβρακίδης δεξιά. Αυτός από πού ήρθε, Μάκη? Αυτός ήρθε από την Αυστρία. Αυστριακός είναι ή έπαιζε εκεί απλά? Αυστριακός, ναι, έπαιζε εκεί και τον ήξερε ο Κάναντι. Λογικό. Θεωρείς ότι το να πιστοχωρήσει ο Μάντσον λίγο αποδυναμώνει τον Ατρόμητο στο κέντρο? Νομίζω ότι ο Μάντσον θα έχει λίγο πιο ελεύθερο ρόλο. Όπως και, νομίζω δηλαδή ότι θα βοηθάει και στο κέντρο. Γιατί με τον Μπουσούλα της έχει δέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι εκεί θα δίνει βοήθεια δηλαδή και στο χώρο του κέντρου.
Εκτός και αν πάμε σε κάτι άλλο, δούμε το Στρούκι ναι. όπως είχαμε δει και στο μάτι του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι δεν νομίζω να πάει πάλι σε αυτή τη λογική ο Κάνατη. Μάλιστα. Τότε που είχε κάνει την έκπληξη και έβαλε τον νεαρό. Ναι, γιατί θα πρέπει να αφήσει κάποιον εκ των Ούκτες και Βασιλάκα και εκτός. Ναι. Στο ανοιχτό γήπεδο αυτοί και οι δύο είναι καλοί. Ναι. Ο Μανούσος τι έχει πάθει. Ο Μανούσος είχε ένα πρόβλημα στη γάμπα, τώρα θα επιστρέψει, τον περιμένουν σε 10 μέρες το αργότερο, δηλαδή να έχει επιστρέψει. Το είχε πάθει τότε πριν τον πάω στο πρωτάθλημα, δηλαδή Νοέμβριο πρέπει να είχαμε, έτσι δεν είναι ή άλλο ήταν αυτό. Ναι, μετά έπαθε μια υποτροπή πάλι και τον άφησε πίσω για περισσότερο. Μα και υπάρχει παίκτης που δεν έχει βρει ρόλο στον Ατρόμητο. Όχι, νομίζω ότι όλοι έχουν βρει τους ρόλους, όλοι είναι μια παρέα, μια οικογένεια και αυτό είναι και το μυστικό φέτος. Πέραν το ότι έχει καλές προσφέρειες ο Ατρόμητος φέτος, έχει καλό υλικό και έχει και 2-3 στον πάγκο που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Το βασικό, το συστατικό της επιτυχίας είναι ότι είναι μια οικογένεια, μια παρέα. Δηλαδή αυτό το βγάζουν και στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις και εκτός και στα social παντού. Ακόμα και στους πανηγυρισμούς με τον κόσμο και με όλα αυτά βγάζουν ότι είναι μια παρέα. Για το μάτς τα Γιάννενα, θεωρεί ο Ατρόμητος ότι κέρδισε ένα βαθμό, έχασε δύο, είναι δίκαιο έτσι πως πήγε όλο αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι? Εντάξει, πριν το 2-1 ο Ατρόμητος θα μπορούσε να έχει καθαρίσει ναι, το παιχνίδι. Ναι. Λέει, θα μπορούσε να έχει κάνει και άνετα και 0-2 και 0-3. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έτσι όπως πήγε το μάτς, που δέχτηκε 2 γκολ σε 3 λεπτά και με την ισοπαλία καταλαβαίνεις ότι είναι ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Έτσι όπως είστε κιόλας. Γιατί ήταν. Είχε βγάλει ο Γιαννίκογλου μέχρι εκείνη την ώρα. Βέβαια. Και έκανε ένα λάθος το οποίο είχε γλιτώσει ένα κόρνερ. Εκεί λίγο. Κατά την άποψή σου, τι χάνει ο Ατρόμητος χωρίς, έτσι, συγκεκριμένα χωρίς Χατζησαΐα, Γιαννούλη και Ουάρντα? Εντάξει, μιλάμε τώρα για τρεις παίκτες που έχουν. Μπορεί να είναι και το 70% φέτος στον δρόμο του, έτσι. Δηλαδή, ειδικά ο Άρντα με αυτά που κάνει φέτος δεν υπάρχουν. Ναι. Χάνει πάρα πολύ στη δημιουργία, χάνει πάρα πολύ σε αυτό το αυθόρμητο που βγάζει ο Αιγύπτιος. Χάνει πάρα πολύ. Ο Γιαννούλης αριστερά είναι αναντικατάστατος. Και ο Χατζησαΐας στον Άρντα έχει δέσει πάρα πολύ με το Ρισβάνι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τρεις απουσίες που. Εντάξει, δεν μπορώ να πεις ότι είναι αμελητές. Αλλάζουν εξ ολοκλήρου το πώς μπορεί να παραταχθεί ο Ατρόμητος, πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια? Όχι, νομίζω ότι πάλι με 3-5-2 θα έπαιζε ο Κάναβη. Απλά θα έχει περισσότερες λύσεις. Και όταν παίζουν, το συνηθίζει να παίζει με 3-5-2 ακόμα και με τους. Και με Γιαννούλη, Χατζησαΐα. Στα μεγάλα παιχνίδια συνήθως δοκιμάζει αυτό το σχήμα. Α, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Σε παιχνίδια που είναι πιο βατά, θα το λέγαμε, προτιμάται 4-2-3-1. Ναι. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις αυτές οι τρεις απουσίες του δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά τον πάγκο του, έτσι. Κυρίως την ταχύτητα βασικά. Και την ταχύτητα, ναι. Μεταγραφικά έχει κάτι των τελευταίων ημερών, περιμένει κάτι? Σήμερα περιμένουμε, έχει φέρει έναν Βραζιλιάνο τον Μπρούνο. Mm-hmm. Αυτός ήταν στην Lask Linz της Αυστρίας και αυτόν τον ξέρει ο Κάναντι. Ναι. 23 χρονών είναι. Περνάει ιατρικά σήμερα και τι θέση? Επιθετικός είναι. Και άλλος επιθετικός. Παίζει κυρίως στα πλάγια, αλλά μπορεί να υποπροϋποθέσει να παίξει και κορυφή. Μάλιστα. Καλά, πόσους επιθετικούς έχει? Αλλά ο Ντικινή θα μου πεις είναι περιφερειακός, είναι second striker, δεν είναι κορυφή. Ναι, γιατί και ο Μανούσος είχε το πρόβλημα που είχε όλο αυτό το διάστημα και έλειψε. Ο Νταούντα, ρε φίλε, νομίζω αυτός ο Νταούντα, όπως λέγεται. Νταούντα. Αδικείται λίγο, δηλαδή έχει στοιχεία πολύ καλά. Είναι στον γκολ δηλαδή, δεν είναι εκτός. Έχει, απλά δεν είναι το βαρύ σεντερφόρ που θα σε ένα κλειστό παιχνίδι, ας πούμε, θα διασπάσει εύκολα την άμυνα. Είναι πιο πολύ να παίξει την κόντρα, να φύγει, γιατί είναι ταχύτατος. Mm-hmm. Έχει την αίσθηση του γκολ, αλλά και εκεί νομίζω ότι ο Ατρόμητος ίσως χρειάζεται και κάτι άλλο. Μάλιστα. Για την κορυφή. Ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για όλες πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Σταύρος, θα σε περιμένω την άλλη εβδομάδα. Θα κατεβούμε, δεν μαζικά. Δεν είναι ένας και δύο. Αν δεν κατέβηκα εγώ, θα κατέβεις εσύ. Εντάξει, έτσι είναι αυτά, φίλε. Αν πετάνε τα αεροπλάνα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Ναι, θα έρθουμε. Καλό μεσημέρι και να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό που το πας με τα αεροπλάνα.
Θα έχεις μετρό σε λίγα χρόνια, μην μιλάς. Ναι. Αυτά ισχύουν για τον Ατρόμητο, που δεν μπορεί να που δεν μπορεί, δεν θέλει. Δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία να μην χρησιμοποιηθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένας φίλος νωρίτερα έγραψε ότι αν φέρει ισοπαλία σήμερα ο Ατρόμητος, στο δεύτερο μάτσο θα τους βάλει τους παίκτες. Δεν νομίζω. Επαναλαμβάνω, δικαίωμα έχει, απλώς τηρεί τη συμφωνία, έτσι. Τέλος πάντων. Με τριάδα στα στόπερ, με τον Μάντσον πίσω. Είπε και ο συνάδελφος ότι οι τρεις του ΠΑΟΚ είναι το 70% της ομάδας, αλλά μιλάμε για ομάδα που ο Γενιώτος είναι εξαιρετικός, ο Μάντσον είναι πάρα πολύ καλός, ο Ριζβάνης σταθερότατος, ο Κυβρακίδης εξαιρετικός, ο Ούμπιδης σταθερή αξία, ο Βασιλακάκης κάνει πολύ καλή χρονιά. Έτσι, δηλαδή είναι ένα σύνολο. Είναι από τις περιπτώσεις που μια καλή ομάδα αναδεικνύει όλους τους παίκτες. Αυτό συμβαίνει. Και μπράβο στον Ατρόμητο. Και στον προπονητή του, βέβαια. Φυσικά. Μάλλον ο πιο επιτυχημένος. Γι' αυτό ρώτησα αν έχει δώσει ρόλους σε όλους. Γιατί έχει και καλούς παίκτες στο ρόστερ. Δηλαδή διαλέχτηκαν παίκτες οι οποίοι είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή αυτός ο Μπουζουλάζιτς που δεν τον ξέρει κανείς. Εγώ όσες φορές τον έχω δει, όχι δεν είναι απλά αξιοπρεπέστατος. Δηλαδή είναι μια χαρά. Η ομάδα τους κάνει όλους. Ναι, αλλά έχουν και στοιχεία. Τους έχει ανεβάσει αξία. Είναι επιτυχία της ομάδας. Και επιτυχημένη δανεισμή από τον ΠΑΟΚ, είπαμε. Γιατί ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, υπάρχει μια κλήρωση για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για αυτή τη νέα διοργάνωση που λέγεται Nations League. Nations. Τι Nations, κατσαπλιάτε με τον Αγγλικό. Nations. Δεν το έχω συναντήσει. Ούτε εγώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι τούτο. Αντί φιλικών αγώνων θα παίζουν σε αυτό τους ομίλους για να κερδίσουν για το Euro θέσεις. Κάτι παίζεται, δεν το καταλάβει. Στην κλήρωση η οποία γίνεται τώρα σε κάποια χώρα, μάλλον στην Ελβετία, την κάνει και ο Φερνάντο Σάντος μεταξύ άλλων. Ο τεράστιος Φερνάντο Σάντος. Αν το γραφεί, δουλειά έχει. Λοιπόν, 870 γράφει γιατί στις μεταγραφές πέφτει σιωπή. Τι σιωπή πέφτει, δε φίλε. Τι σιωπή. Έχει να ανακοινώσει η ΠΑΟΚ μεταγραφή καμιά εικοσαετία. Ξέρεις τα πάντα μέχρι και τις κινήσεις και τα σκεπτικά, τα διαπραγματευτικά, τα πάντα ξέρεις. Πού βρίσκεται ο καθένας. Όλα είναι γνωστά. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ. Να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Και πως αναμένεται να παίξει αυτόν τον αγώνα. Ο σχηματισμός βεβαίως δεν αλλάζει. Κάποια πρόσωπα λογικά θα αλλάξουν από τον Λουτσέσκου. Πρώτος και σίγουρος ο Μαωρίτσιο που έμεινε εκτός. Από χθες έμεινε εκτός αποστολής. Στο τέρμα Διάδα, οι επιλογές στην αποστολή, με Πασχαλάκη και Σιαμπάνη. Αναρωτιούνται πολύ για το Ρέι, επειδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει στο ρόστερ του τον Σιαμπάνη που είναι κάτω από το όριο των 21. Είναι υποχρεωμένος να έχει δύο τέτοιους στη 18 για το κύπελο. Οι διαθέσιμοι είναι ο Λιμνιός, ο Σιαμπάνης και ο Δελιγιαννίδης. Έχει ρε παιδί μου, έχει, ναι. Αλλά ο Πασχαλάκης είναι ο βασικός. Δεν κάνει ρωτήσεις στο τέρμα, θα παίξει ο Πασχαλάκης. Γιατί να μην καταλάβει τη μία θέση στην αποστολή ο αναπληρωματικός goalkeeper που λογικά δεν θα παίξει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η... θα γίνει θέμα γιατί δεν είναι ο Ρέι στον πάγκο. Έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος θα είναι στον πάγκο. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης βασικός. Στα πλάγια μπακ δεν υπάρχουν επιλογές. Ο Θεός να τους έχει καλά. Τους ποδοσφαιριστές. Μάτους Βιερίνια. Τους ηγέτες της ομάδας αυτή τη στιγμή. Στα πλάγια μπακ είναι ηγέτες. Είναι η μοναδική ομάδα του πλανήτη που οι δύο μπακ ορίζουν το στάτους της ομάδας. Πάω και είσαι. Με Μάτους δεξιά, Βιερίνια αριστερά. Ο Βαρέλα φυσικά στο κέντρο. Μάλλον με το Μαλεζά. Με το Μαλεζά, όχι μάλλον. Παίρνει ένα ο Κρέσπο. Ναι. Δίδυμο στα αμυντικά χαφ ο Τσίμιροτ με τον Σάχοφ όπως δοκιμάστηκε. Ο Κάνιας είναι καλά, είναι διαθέσιμος και είναι και στην αποστολή.
Τριάδα μέσω επιθετικών, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Με τον Μπέλκα στάνταρ στον άξονα, το Λιμιό να είναι σίγουρος και μάλλον το Μακ. Ο Μακ είναι έστω, ναι. Στην άλλη πλευρά. Και στην κορυφή δοκιμάστηκε κυρίως ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι το 96, γράφει φίλος, είναι μεγαλύτερος των 21. Λιμιό, Δελιγιανίδη, είπα και Σιαμπάνη. Ναι. Σιαμπάνης Λιμιός είναι στο... η τωρινή. Κάθε χρόνο μια ομάδα ελληνική την πατάει στην ανακοίνωση της αποστολής και το παίρνουν χαμπάρι την επομένη. Πέρσι νομίζω την πατήσαμε μια φορά. Δεν το θυμάμαι, Σταύρο. Δεν το θυμάσαι. Κι άλλοι, την έχουν πατήσει. Απροσεξία, λίγο απειρία. Εντάξει, είναι αυτός ο κανονισμός που πρέπει να τον έχεις στο νου. Ψιλοαστείο είναι τώρα εδώ τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι το πιθανό σχήμα το οποίο θα δούμε σήμερα. Παιχνίδι της Τούμπας. Ο Πρίγιοβιτς στην Τούμπα είναι και σε αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Τώρα κάποιο σκεπτικό θα έχει και επιλέγει τον Κουλούρη. Προφανώς επιλέγει Κουλούρη για να βάλει τον Πρίγιοβιτς στην Κυριακή. Αυτό είναι το... θα αλλάξει τη λογική του. Νομίζω ότι ήδη έχει στο μυαλό του και τις αλλαγές. Είναι υποχρεωμένος βέβαια ανάλογα με το σενάριο του παιχνιδιού να σκεφτεί τις αλλαγές του. Τι θα γίνει στο 0-0, τι θα γίνει στο 1-0, στο 2-0, στο 0-1, ξέρω κτλ. Αυτή είναι το προπονητή. Για κάθε σενάριο να έχει έτοιμες τις αλλαγές. Νομίζω ότι ήδη στο μυαλό του έχει έτοιμο και τον χρόνο που θα παίξουν τα φορ της ομάδας. Θα δούμε αν πράγματι ισχύσει αυτό και θα ξεκινήσει ο Κουλούρης όπως και οι υπόλοιποι και το πώς θα τους διαχειριστεί. Έχει, δεν θυμάμαι, φέτος ο ΠΑΟΚ έδωσε άλλη φορά 3 μάτς 8 μέρες. Με την αίσθηση σου. Είχε... ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ήταν εκεί με το Λεβαδιακό και τα λοιπά, ναι. Σε εκείνη την κακή περίοδο. Άρα είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο, ίσως είναι η πρώτη φορά που πρέπει, τώρα που είναι καλά ο ΠΑΟΚ, να διαχειριστεί τέτοια κατάσταση. Εντάξει, σαν κλαμπ το έχει κάνει, όλοι οι παίκτες το έχουν κάνει σεζόν ολόκληρες, μόνο ο Λιμιός το έχει κάνει. Και το rotation που θέλει να κάνει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, το rotation δεν μπορεί να είναι ποιοτικό, γιατί θα μπορούσε π.χ. να είναι ο Κίτσιου σήμερα βασικός. Αλλά είναι κάπου στη Σεντρουιτιέν. Σεντρούιντεν. Δεν με ενδιαφέρει πώς τη λένε. Η ομάδα λέγεται. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει προβλήματα, δεν έχει απόντες και φυσικά έχει μεγάλο στόχο και το κύπελο. Είμαστε λίγο πριν τη μία. Θα πάμε στο διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα θέματα. Ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Αυτά λοιπόν που αναφέραμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής ισχύουν για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος, 10 παρατέταρτο. Σφιχτό παιχνίδι. Σε παγετό θα γίνει. Χρειάζεται η ομάδα της στήριξης του κόσμου. Άνευ πλάκας τώρα. Είναι η ώρα δύσκολη. Θα έχει κρύο. Ντυθείτε καλά και τσούκου τσούκου προς την Τούμπα όπως όλοι μας. Σκουφιά, γατιά. Άλλωστε το ωραιότερο παιχνίδι της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ για μένα είναι εκείνο που είδαμε 500 άτομα στην Τούμπα με χιόνι, το ΠΑΟΚ Όφι. Ήμασταν ελάχιστοι τυχεροί που το είδαμε εκείνο. 500 άτομα. Δεν ήμασταν παραπάνω. 500 άτομα έχει η Τούμπα. Θυμάσαι παραπάνω εσύ. Άρρωστος ήμουνα. Εγώ αρρώστησα μετά. Αλλά 15 χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε προς το παρόν για όλα τα αγωνιστικά που αφορούν αυτό το παιχνίδι. Πάμε στα γύρω-γύρω της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ με τα γραφικά, με όλα τα άλλα που ισχύουν. Πολλές φωτογραφίες του Βιερίνη εδώ, λόγω των γενεθλίων είναι. Η Ελένη Μπούρ θα μας πει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Κάπου εδώ, Σταύρο, να πω ότι εσύ χάνεις τα καλύτερα, γιατί εγώ στο γήπεδο της Τούμπας είμαι δίπλα στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Αναμνήσεις. Πώς ξεκίνησε με τα πόδια από την Παναγία φανερωμένη για ένα παιχνίδι που είχε κάνει κοπάνα, που είχε κρύψει την τσάντα και ούτω καθεξής. Μιας και θυμήθηκε... όλοι τα έχουν κάνει αυτά. Μιας και θυμήθηκε εσύ το παιχνίδι με τον Όφη, που ήσασταν λίγοι και καλή. Όλη η γενιά η δικιά μας το έχει κάνει αυτό.
Ναι, προφανώς. Απλά θέλω να σου πω ότι χάνεις έτσι τις αναμνήσεις που κάθεται στο γήπεδο και βλέπει έτσι τις κερκίδες του γήπεδου. Θέλει να μας πει, είμαστε μεγάλοι, τι θέλει να πει. Και θυμάται διάφορα. Εντάξει, τι να μας πει και η Μπούντου τώρα. Τι να μας πει η Μπούντου από τη ζωή της. Υπάρχει ένα χάσμα γενναίων. Λογικό, δεν μπορώ ακόμη να πω. Χάσμα γενναίων. Θα σου πω, θα βγω στο διάλειμμα. Για λέγε. Πολλά πράγματα. Αυτά, κλείνω την παρένθεση και πάμε στα δικά μας. Τον Βιερίνια τον έγραψες 31 γιατί έτσι σου φαίνεται ή μπερδέθηκες με τα μαθηματικά, έχεις απουσίες. Γιατί πέρα από αυτό, γιατί ήμουν θεωρητική, γράφει και από γυναίκα, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι του χρόνου πάλι 31 θα γράψω για τον Βιερίνια. Α, ναι. Είμαι γυναίκα, όσο πάνε τα χρόνια θα του μειώνω. Α, με τη δική σου νοοτροπία. Βεβαίως. Αλλά μιλάς για άντρα εδώ. Ναι, όχι. Που δεν τρέπεται ότι είναι 32. Δεν είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά, οπότε όχι. Δεν πολύ τρέπεται. Πιο όριμος είναι πλέον. Τα εξήγησε και η συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό του ΠΑΟΚ για το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, για το πόσο έχει αλλάξει. Στην εκπληκτική αυτή η συνέντευξη. Βεβαίως, πολύ καλή. Όριμος όχι μόνο ποδοσφαιρικά, όριμος και σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Μιας και ανέφερε Δημήτρη τη συνέντευξη, ξεχωρίζω εκείνο το σημείο που μιλάει για τον Φερνάντο Σάντος. Όσοι έχουν παραλάβει το Tumba Magazine και το έχουν διαβάσει, που λέει για τον Σάντος ότι θυμάμαι τότε με μάλωνε ή μου έκανε παρατηρήσεις γιατί έκανα άσκοπες τρίπλες μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα φαντεζέ τα οποία αγαπήσαμε εμείς από τον Βιερίνια και δεν το καταλάβαινα. Από τότε που πέρασαν τα χρόνια, όμως περνώντας τώρα τα χρόνια, καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούσε και πόσο δίκιο είχε ο Σάντος. Ότι στο γήπεδο μέσα θέλουμε την ουσία. Ωραία είναι και αυτά, αλλά ζητείται πρωτίστως η ουσία. Το άγχος να μην χαθεί η μπάλα, αυτό. Τα μακρινά σουρ τα οποία τα έχει περιορίσει. Σε ερώτηση για εκείνους που τον κατηγορούν εντός εισαγωγικών ότι έχει χάσει την έκρηξή του έτσι, μέσα στο γήπεδο λόγω της ηλικίας, για να το συνδέσουμε και με τα γενέθλιά του. Νομίζω ότι δίνει πολλά περισσότερα ο Βιερίνια από αυτά τα οποία έδωσε στην πρώτη του θητεία. Και αυτά που δίνει ο Βιερίνια δεν είναι 90 λεπτά, είναι κάθε λεπτό που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα 90 λεπτά. Έτσι λένε οι άνθρωποι της ομάδας που τον ζουν καθημερινά στην προπόνηση και στα αποδυτήρια, έτσι. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο όφελος της μεταγραφής. Μιας μεταγραφής η οποία παραλίγο να μην γινότανε. Για λόγους που τους έχει καταγράψει η ιστορία. Και το λέει και αυτό μέσα στο Tumba Magazine, έτσι. Σίγουρα δεν το πει. Το λέει και αυτό μέσα στο Tumba Magazine, δεν ξεχνάει ο Βιερίνη και καλά κάνει. Νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δικαιούται να βγάλει και δυσαρέσκεια και να μιλήσει ανοιχτά. Τέλος καλό, όλα καλά. Ποιο ήταν το επιχείρημα της άλλης πλευράς, κοιτάξτε το βιογραφικό του. Όχι, δεν έβαζε τώρα κάτι ξενογόνο, να λέει δεξιά και αριστερά ότι είναι. Η ηλικία, το βιογραφικό. Όχι, όχι, δε. Το ιατρικό. Το ιατρική. Παρελθόν. Το ιατρικό παρελθόν του λέει πολύ βαρύ. Όλα μαζί, ηλικία, συμβόλαιο, βιβαρημένο έτσι παρελθόν όσον αφορά... Μιλάμε... Αυτός που έφερε το Λεβέκ, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έτσι πρώτη έσπευση σύζυγός του να του ευχηθεί. Βεβαίως, Δημήτρη, τα είπατε και στην Τρόικα, κολλήσατε μία λέξη, δύο ώρες στην εκπομπή. Τι έλεγαν, γιατί ήμουν στον δρόμο, δεν άκουγα, τι έλεγαν αυτοί. Είχανε κολλήσει σε μία λέξη. Ποια ήταν, Δημήτρη? Δεν θυμάμαι, μία δύσκολη λέξη. Και τι σημαίνει, αν σημαίνει αδυσόπιτος ή αναπόφευκτος. Εμείς το δώσαμε λίγο πιο ελεύθερα στην μετάφραση. Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο σύζυγο. Λένε πως ο χρόνος περνάει αναπόφευκτα. Ωστόσο δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως όλο ένα θα σε αγαπώ και περισσότερο. Έτσι το τρυφερό μήνυμα της κυρίας Βιερίνια προς τον Αντρέ, ο οποίος απάντησε άμεσα. Α, απάντησε. Βεβαίως. Από το βράδυ κιόλας. Όλα αυτά 12.30 μία το βράδυ για μας. Τι είπε? Καλά δεν ήταν μαζί. Α, όχι στο ξενοδοχείο. Ναι. Όχι στο ξενοδοχείο. Έδωσε υπόσχεση για μια ζωή μαζί, να στο θέσει. Μια ολόκληρη ζωή μαζί. Ότι φαντάζεται τον εαυτό του μέχρι το τέλος της ζωής του να είναι με την Βάσο. Δεν μένει παρά να δούμε αν κάνει πάλι καρδούλες εφόσον σκοράρει. Όχι καρδούλες, παιδιά, όχι καρδούλες. Θα σου πω, θα κάνει, αλλά πλέον. Για την κόρη του. Όπως είχε πει, ναι, και η Βάσο στη Φόρτσα, πλέον οι καρδιές πηγαίνουν στη μικρή Κριστίνα και όχι τόσο στην ίδια. Άρα άκυρο. Καρδιές σε παιδιά είναι. Μετράει, απλά να διευκρινίζεται. Το δεχόμαστε. Τι να διευκρινίζεται, να φωνάζει Κριστίνα. Πάμε, Ελένη, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δικά μας πάμε στον Χατσερίδη. Χατσερίδη, πληροφορίες είναι από Ισπανία ή από Ουκρανία? Είναι και από τα δύο. Και από τα δύο. Σήμερα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί μέχρι το πρωί δεν υπήρχε κάτι στην Ουκρανία. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για τον Ευγένιο Χατσερίδη, να το λέμε έτσι πιο ελληνικά.
ο οποίος στο φιλικό που έδωσε χθες η Δυναμό Κιέβου με την Στουρμ Γκρατς, έτσι επί ισπανικού εδάφους, θυμίζουμε ότι η ομάδα από το Κίεβο βρίσκεται εκεί καθώς πραγματοποιεί την χειμερινή της προετοιμασία, έδωσε χθες φιλικό παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς και πολύ νωρίς το παιχνίδι, έτσι δεν είχε ολοκληρωθεί καν το μισάωρο, σε μια έτσι διεκδίκηση της μπάλας, σε μια φάση που ήθελε που κλείδωσε το γόνατο να αντίπαλος, ανακόψει την μπάλα, τέντωσε λίγο περισσότερο από αυτές που το κλείδωσε, του το κλείδωσε, έτσι όπως έπεσε ο άλλος, του κλείδωσε το πόδι. Παίρνει πόντα αυτό στο κάτς. Στο κάτς είναι πόντος αυτό. Ναι. Εκεί ήταν και ένας αντίπαλος στη φάση τη συγκεκριμένη, οπότε έπεσε άτσαλα πάνω του, το πόδι τέντωσε λίγο περισσότερο, εννοείται ότι κατευθείαν έκανε νόημα στους ανθρώπους της ομάδας του να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι από τη φάση καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, γιατί και ο Χατσερίδης δείχνει ότι η πόνη είναι αφόρητη. Η χιαστή, χτύπα ξύλο, συνήθως είναι σε φάση που δεν καταλαβαίνεις, εκεί που κολλάει το πόδι μόνο του, χωρίς να υπάρχει επαφή με αντίπαλο. Δηλαδή, αν μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένα γόνατο. Αυτό που φαινόταν ήταν κάκωση. Όταν δηλαδή είδα την αντίδρασή του, το πώς πονούσε, που έπιανε κτλ. Για κάκωση φαινότανε. Και μάλλον κάκωση είναι. Τώρα αυτοί είπαν στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, λέει η Ελένη μου, ότι είναι μια εβδομάδα λέει ο τραυματισμός. Ναι. Τώρα, άμα θέλω εγώ να κάνω καμιά δουλίτσα, ας το δούμε λίγο οι εξετάσεις τι λένε. Και όχι μόνο αυτό, είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, μιλώντας και με τους Ουκρανούς χθες, ούτε οι ίδιοι γνώριζαν ακριβώς γιατί πρέπει να παρέλθει ένα χρονικό διάστημα, να παγώσει το πόδι ο τραυματισμός, οι ενοχλήσεις και κατόπιν να γίνουν εξετάσεις για να γίνει ακριβής εκτίμηση της κατάστασής του. Οπότε, χθες ήταν όλα υποθετικά. Σαφώς, βλέποντας το βίντεο και τον τραυματισμό, εννοείται ότι όλοι πάγωσαν και κυρίως οι άνθρωποι της ομάδας στη θέα του τραυματισμού. Αλλά από εκεί και πέρα σήμερα ξεκαθαρίζει η κατάστασή του. Δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα όσο αρχικά υπολόγιζαν, τόσο σοβαρά τουλάχιστον, αλλά όλα θα κριθούν βάσει των εξετάσεων, έτσι. Αυτό περιμένουν και οι Ουκρανοί, οι οποίοι σήμερα βεβαίως καταγράφουν την παρουσία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στα δημοσιεύματά τους στην Μαρμπέγια της Ισπανίας, φωτογραφίζουν ως μεταγραφικό στόχο τον Έτυχε. Χατσερίδη. Υπάρχει έτσι μια ανακύκλωση δημοσιευμάτων στην Ουκρανία, απλά την αναφέρουμε, την καταγράφουμε όσο είμαστε σε αναμονή της ακριβής εκτίμησης του τραυματισμού του Χατσερίδη. Δηλαδή ο συνάδελφος εδώ ανησυχεί μην τυχόν γίνει μια διαπραγμάτευση, ναι, με τον τραυματισμό στον αέρα. Δηλαδή το ότι να μην ξέρουμε, αυτή την διαπραγμάτευση. Ποια είναι η κατάσταση. Και τι είπαν αυτοί ότι είναι μια εβδομάδα, και τι, επειδή το είπαν αυτοί. Δεν υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να δούμε. Σε αυτή την περίπτωση είναι εύκολο να δεις όμως τι έχει το γόνατο. Με εξετάσεις. Ναι, αν πάρεις εξετάσεις. Να το κάνεις και εσύ. Να το κάνεις και εσύ αν φτάσεις σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Υπάρχουν ιστορίες μεταγραφικές που... Εδώ μάτι δεν είχε ο άλλος, δεν τζομπατζόκου, πλάκα μας κάνεις. Αυτό ακριβώς που έχουν κρύψει τραυματισμούς, ιστορικά τραυματισμούς. Παλιότερα. Το μάτι είναι δύσκολο να το δεις. Δεν είναι στις εξετάσεις. Αν δεν, από κέντρα το καταλάβαμε. Ναι. Ενώ το γόνατο αν έχει κάτι θα το δεις, δεν μπορεί να δεν γίνεται. Αν έχει κάποια ευπάθεια από παλιά και πάλι είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Ναι. Πρέπει να πάρεις χαρτιά και το φάκελο. Αλλά το γόνατο αν έχει πάθει τώρα κάτι το βλέπεις, δεν είναι, δηλαδή δεν γίνεται. Πάντως υπάρχουν και χειρότερα πράγματα, να μην περάσεις καν ιατρικές εξετάσεις. Ένας αστικός μύθος λέει ότι ο Φερνάντο Τόρες δεν πέρασε ποτέ ιατρικές εξετάσεις όταν υπέγραψε στην Τζέλσι, γιατί δεν προλάβαιναν χρονικά. Και είχε τραυματισμό. Γίνονται και αυτά. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα σενάρια. Φερνάντο Τόρες, το συμβόλαιο του οποίου λύγει το καλοκαίρι και είναι στα 34. Τον ήθελα ένα χρόνο. Το Φερνάντο Τόρες, Για πλάκα. Κι εγώ, Σταύρο, μαζί σου. Εσύ το βλέπεις αλλιώς. Όχι, Σταύρο μου, απλά έχει γράψει το παιδί. Στεγνός είναι, Στεγνός είναι. Παίζει κιόλας. Α, δώσει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο για μια χρονιά. Μια χαρά. Είναι από τους... Το Wagner Love που είναι πάρε. Το παίρνει Μπεσικτάς. Ναι. Wagner Love πόσο να είναι τώρα. 33 λέει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Υπολόγησε. Ένας είπε συμμαθής του Φουτσίνη. Μόλις 52 είναι ο Φουτσίνη σήμερα. Λοιπόν, να δώσουμε και τις δηλώσεις Βαρέλα, έτσι. Έκανε χθες, μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος μοιάζει με τον Ροντρίγκες. Κολλητή είναι. Άλλο, μοιάζει και στη μάπα. Όχι. 34 ο Wagner Love. Ναι, άρα καμιά 46, 47 είναι. Για λέγε.
Λοιπόν, ναι, λέγαμε για τον Βαρέλα, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, το περιστατικό, έτσι, το στιγμιότυπο, να το θέσουμε καλύτερα, στο γήπεδο της Τούμπας, στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης, και μετά η αγκαλιά του Λουτσέσκου με το που τελείωσε το μάτς και κατευθύνθηκε ο Ρουμάνος στον Βαρέλα προκειμένου να τον εμψυχώσει. Ήταν αυτό το οποίο ξεχωρίσαμε στο γήπεδο της Τούμπας, στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης, και γι' αυτό μίλησε ο Φερνάντο Βαρέλα στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV, γιατί από το λάθος του, θυμίζουμε, από μια κακή εκτίμηση της φάσης προήλθε το δοκάρι του Ναδάλες, και αμέσως ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκρότημα για τον Φερνάντο Βαρέλα, και όπως είπε ο ίδιος, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί είναι... Τι έχει στο μυαλό του ο ποδοσφαιριστής. Και ισχύει. Και δεν είναι και. Εντάξει, αυτοί είμαστε λίγο αυστηροί. Ένιωσα, λέει, πολύ καλά. Ήταν κάτι που δεν περίμενα, γιατί εδώ όταν κάνεις λάθος, οι άνθρωποι δείχνουν δυσαρέσκεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι είμαστε, και εντάξει, δεν θα αλλάξει αυτό, είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Τι να κάνουμε. Ακριβώς, αλλά λέει, μετά την αντίδρασή τους πραγματικά χάρηκα, και αυτό μου δίνει δύναμη για να βελτιώνομαι συνεχώς. Μετά βέβαια μίλησε και για το Τετάρτη Κυριακή, αυτά τα παιχνίδια, τρία παιχνίδια σε περίπου μία εβδομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος, από τη στιγμή που δεν είχε Europa League, ξανασυνήθισε εντός εισαγωγικών από τις αυξημένες υποχρεώσεις. Αν είναι λοιπόν έτοιμος σωματικά και ψυχολογικά, όπως ο ίδιος δήλωσε, σαφώς και σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιες καταστάσεις, όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το αντιμετωπίσαμε πέρυσι, οπότε είμαστε και φέτος έτοιμοι. Θα ξεκουραστούμε καλά. Ναι, θα ξεκουραστούμε καλά και είμαστε προετοιμασμένοι για το αυριανό παιχνίδι, βεβαίως, με τον Ατρόμητο, για τον οποίο ο Ατρόμητος... Σήμερα είναι το παιχνίδι. Ναι, συγγνώμη, σήμερα. Για τον οποίο... Εγώ θα πάω αύριο στην Τούμπα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, για τον οποίο ο Ατρόμητο Βαρέλα μόνο καλά λόγια έχει να πει, γιατί είχε πει σε συνέντευξή του ότι όταν είδα το ρόστερ που έχει ο Ατρόμητος, δεν μου έκανε καμία έκπληξη η πορεία που διαπίστωσα μετά και διαπιστώσαμε όλοι στην πορεία. Έχει πολύ καλούς παίκτες και είναι έτσι μια παρέα που έχει δέσει. Αυτά. Λέει ένας φίλος μου, 34 είναι 23% ΦΠΑ ο Βάγκνερ. Έτσι είναι. Ωραία. Έλενα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Bye. Αποστολή Εθνικής Νέων με Γιάννη Γκούμα για παιχνίδι στην Ουγγαρία. 4 του ΠΑΟΚ, ο Σιαμπάνης, ο Γκαργκαλατζίδης, ο επιθετικός, ο Χατζηστραβός, και ο Λίρατζης. Ο Χατζηστραβός, επειδή είναι χαφ, είναι το που λέμε, να ξέρεις. Τι είδους χαφ? Οχτάρι που πατάει περιοχή συνεχώς. Ναι. Έχει εγκεφαλικός παίκτης. Δεν έχει αθλητικά προσόντα. Αλλά είναι πολύ έξυπνο. Ο αριστερός μπακ δεν είναι. Το Τζαούσι, μετά τον τραυματισμό λίγο τον έχουν στην απέξω. Άλλα παιδιά που είναι σε αυτήν την εθνική νέων και παίζουν στις ομάδες είναι ο Μελιόπουλος της Ξάνθης. Απίστευτα κακό στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Είναι. Ποιος άλλος? Ο Εμμανουλίδης του Παναθηναϊκού, δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει. Δεν μπήκε αλλαγή με εμάς στο τέλος, ναι. Όχι, δεν έχει πολλούς ακόμα. Τους οποίους γνωρίζουμε και παίρνουν χρόνο. Τον Ρεμί να πάρουν. Τον. Άλλος άμπαλος. Ρεμί. Δεν ξέρει μπάλα ο Ρεμί, ρε παιδιά. Είναι γρήγορος, είναι, ξέρω εγώ. Ίδιο μοτίβο φόρ είναι. Εσύ ψάχνεις πιο συμμετοχικό. Δείτε λίγο ποια φόρ είναι στο προσκήνιο αυτή την εποχή. Τι μοντέλο παίκτη είναι. Είναι αυτοί που κάποτε θα λογίζονταν ως περιφερειακοί. Δεν υπάρχει όγκος στα φόρ. Αν εξαιρέσεις τον Λουκάκου, δεν βλέπεις άλλον παίκτη με όγκο. Έβλεπα τη Ρώμα, ρε φίλε. Την έχει κάνει την Ίντερ στο πρώτο ημίχρονο, γιο-γιο. Ναι. Γιο-γιο, όταν σου λέω γιο-γιο-γιο. Χαλάει όλες τις φάσεις ο Τζέκο, όλες. Δεν άφησε ούτε μία. Τον ανακοινώνει η Τσέλσι σε λίγη ώρα. Ναι. Ναι, αλλά έχει για πρώτο βιολί. Ο Μπεντζεμά, βάρης. Βάρης, ποιος χαλάει τις φάσεις στη Ρεάλ. Έτυχε τώρα την περίοδο. Έτυχε την περίοδο, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ο Ικάρντι. Ωραία. Εγκεφαλικός φόρ, δηλαδή δεν έχει τα σούπερ στοιχεία, δεν ξέρει τη σούπερ μπάλα, αλλά είναι εκεί. Ωραία. Στην Ιταλία είναι αυτή η φόρη Κάρντι, Μπελότη και της Λάτσιο, όπως το λένε. Τον, Ο Μπελότη δεν υπάρχει το τελευταίο εξάμηνο. Ναι. Πώς το λένε της Λάτσιο, ρε. Ποιον από όλους. Σου... τον Ιταλό. Ο Ιμόμπιλε. Ναι. Τι δεν σου γεμίζει. Ούτε σου... Μόνος δεν έπαιξε. Ναι.
στις άλλες όλες τις ομάδες έκανε πάνω από 12-13 γκολ. Κουαλιαρέλα το ίδιο. Κουαλιαρέλα κάνει άλλο που λένε μεγάλο. Φοβερά εύστοχη παίκτης. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί και άμα ο Κουαλιαρέλα έχει βάλει χατρίκ την περασμένη Κυριακή, ούτε την είδε την μπάλα του τερματοφύλακα, σκέφτεται τρεις φορές. Ούτε την είδε. Μεγάλο ταλέντο. Να ξέρει τι θέλει μέσα. Ο Όσβαλτ είχε ένα πόδι κοντύτερο από το άλλο και δεν το πήραν χαμπάρι. Ο Μοχάμεντ Τάχα, όχι ο Όσβαλτ, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Οι αστικοί μύθια κρατιώνται ναι. σε ένα ρεαλισμό. Ο Μοχάμεντ Τάχα. Ναι, ναι. Ο νέος Μαγκντή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής. Λοιπόν, τελειωμένο του Τζέκο. Είναι γρήγορος παίχτης, ο Ρεμί, και ένας γρήγορος πάντα έχει να δώσει. Συμπληρώνει ο... Δεν είναι κακός παίκτης και εννοείται ότι είναι ένα καλό επίπεδο. Αλλά δεν είναι αυτό που θα πάρει την μπάλα και θα δημιουργήσει μόνος του. Στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό αν Σαριφάρτη είναι ο κορυφαίος σε τρεφόρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Της Κρίσταλ Πάλας είναι η παιχταράς. Ποιον λες? Ζαχά, το λένε. Ναι. Ζαχά. Παιχτάρα. Αλλά δεν έχει τελειώματα αυτός. Δηλαδή μπουμπουνάει κάτι στο υπερπέραν. Εκεί που δεν πάει να σκοράρει, μπέντε και ο άλλο βαρύ φόρ. Με τίποτα. Ο Εμποκού που παίζει. Ποιο είναι ο Εμποκού? Στη Σάλκε δεν παίζει. Αυτό που έστειλε ο Σταφυλίδης κανένα εξάμηνο εκτός. Α, ναι, τώρα που επέστρεψε. Ναι. Τώρα επέστρεψε και τον περιμένουν και έχει πέσει έτσι το βάρος. Δεν είναι. Δεν στα φόρ. Ο Βάγκνερ τη Λειψία. Παλιά σκοπής ο Καβάνι. Ωραία. Ο Τσιτσαρίτο έμεινε ελεύθερος. Προχθές γκολ έβαλε. Τώρα αν έμεινε ελεύθερος δεν ξέρω. Σοπάρε, πώς γίνεται να μείνει ελεύθερος? Μπήκε και έβαλε γκολ στο West Ham νομίζω. West Ham δεν έπαιζε. Ναι. Σκέψου φορ. Όλοι είναι καλοί με την μπάλα περιφερειακά όλοι. Αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Μας ενημερώνει ο Γρόσο Ατρίδης ότι ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου έκανε δηλώσεις και αυτός ενημέρωσε για τον τραυματισμό του Χατσερίδη. Χαρακτηρίζει ότι είναι μια φλεγμονή στο πόδι και ότι θα απουσιάσει για μία εβδομάδα. Σήμερα είναι 24 και 7.31 ακριβώς πάει. Ναι, τώρα μας βάζουν στη λάκα. Τους λέξε Ουκρανοί τώρα. Ουκρανοί μας βάζουν στη λάκα, μας ετοιμάζουν στο πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ αυτόν θέλει, εκεί έχει πέσει όλο το βάρος, ο τρόπος αναζητείται, τα λεφτά πρέπει να μειωθούν, οι απαιτήσεις της ομάδας βεβαίως. Τι να πω, εδώ έχει περκυκλωθεί ο Χατσερίδης, από ανατολικά, από δυτικά, παντού υπάρχει ο ΠΑΟΚ, γιατί το βάρος πέφτει στη δική του απόκτηση. Λοιπόν, πάμε, τελευταίο διάλειμμα, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό, τα εξαντλήσαμε όλα και για τα φορ. Τα σύγχρονα φορ και για όλα τα υπόλοιπα. Ημέρα αγώνων, νωρίτερα το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και αργά το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Θα έχουμε βεβαίως ενημέρωση. Πάμε ένα τελευταίο διάλειμμα για να πάμε και στα υπόλοιπα. Πριν από λίγο αναφέραμε την ανακοίνωση και τη δήλωση μάλλον του προπονητής Δυναμό Κιέβου για τον τραυματισμό του Χατζερίδη και το ότι θα απουσιάσει μία εβδομάδα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του, με μια φλεγμονή τελικά στο γόνατο, στον πλάγιο σύνδεσμο. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτό ανακοίνωσε ο προπονητής που μοιάζει με τον Μάρκεβιτς, αλλά τον λένε Κάτσκεβιτς. Αλεξάνδρ Κάτσκεβιτς. Είναι ίδιος ο Μάρκεβιτς. Που δεν ξέρω αν είναι προπονητής κάπου αυτή τη στιγμή. Τα αφήνουμε να πάμε στο μπάσκετ και στον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Σε πολύ λίγο από τώρα, 9.30, Τενερίφη ΠΑΟΚ. Με τον Παπαθεοδόρου ταξιδεύει μόνος του και να φτάνει χθες το βράδυ, λόγω της κατάστασης στην οικογένειά του. Θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος και το αν παίζουν σίγουρα ο Κόνιας και ο Μαργαρίτης σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που γενικά έχει μπει σε μια δύσκολη φάση. Έχασε από τη Λάρισα, από το Φάρο, πάει Τενερίφη, μετά πάει στον Προμηθέα.
όπου ετοιμάζονται ήδη Νίκο στην Πάτρα για το παιχνίδι Προμηθέας ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γιατί να ετοιμάζονται, ένα παιχνίδι εβδομάδα έχουν. Δηλώσει ο Φαγέ, του περιμένουμε το πρώτο παιχνίδι, πώ του πήραμε, ο λαό τη Πάτρα, εμεί αυτά. Θέλουν να σου πάρουν τη θέση από τετράδα. Έτσι είναι. Έχουν κερδίσει και το πρώτο μάτς, οπότε εφόσον σε πιάσουν την ισοβαθμία είναι από πάνω. Αλλά αυτό θα μας αποσχολήσει. Τους, ναι. Και στην έδρα τους είναι και ακόμη πιο ανταγωνιστική. Θα μας αποσχολήσει από αύριο και μετά αυτός ο αγώνας. Σήμερα τι θα δούμε, δώσουμε μια εικόνα, τι εστί Τενερίφη. Εντάξει, Τενερίφη νομίζω ότι ξεκίνησε περίεργα τη χρονιά. Σίγουρα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Έχει αλλάξει και τον προπονητή που άλλαξε, δηλαδή ο Βιντορέτα που ήταν πέρσι την έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Champions League, είναι στη Βαλένθια. Πήρε τον Μάρκοβιτς αρχικά, τον άλλαξε, έχει έρθει ο Κατσικάρης. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δίμηνο περίπου που είναι εκεί ο Κατσικάρης, σίγουρα η εικόνα της είναι καλύτερη. Έχουν ευρωγήσει και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, πιο σε εμάς είναι αυτή του Βασιλιάδη. Ο ΠΑΟΚ την πετυχαίνει σε καλή κατάσταση. Μια ομάδα η οποία είναι στην πρώτη οχτάδα φέτος της ΑΣΕΜΠ, η οποία φυσικά στην έδρα της και προσπαθεί και ανεβάζει το ρυθμό και γενικά παίζει έτσι, αν μπορούμε να το πω, το ισπανικό μπάσκετ του υψηλού τέμπου που σίγουρα είναι δύσκολο να ακολουθήσεις. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ απαιτητικό για τον ΠΑΟΚ αυτό το σημερινό. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε χάσει λεπτομέρειες. Ναι. Είχε χάσει ένα σουτ που έβαλε ο Τσόχλας, μια απάντηση τότε του Ριτσότη που δεν παίζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι που είχε βάλει και χάθηκε το μάτς στο τέλος. Αυτός ο Μηταράς μας την είχε κάνει στο πρώτο παιχνίδι. Αυτός εδώ. Αυτός ο Μηταράς μας την είχε κάνει. Ναι. Τα βάζει όλα, ενώ έχει 4 πόντους μέσω όρο, όμως έβαλε 16. Ναι, εντάξει, όχι. Είχε μέσω όρο χαμηλό, είχε μέχρι τότε. Γενικά ήταν σημαντικός για την Ερήφη, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίχτες. Είναι εκεί περίπου. Είναι πολλά χρόνια τέλος πάντων. Είναι Μηταράς, δεν μεταφέρει. Ναι, δεν θα είναι σήμερα διαθέσιμος, έχει τραυματιστεί σοβαρά. Έχουν και αυτοί κάποια μικροθέματα με δύο ακόμα παίχτες. Ποιος είναι αυτός που μου λέει ο Βασιλιάδης ότι δεν μπορούσε να τον κόψουν τις προάλλες. Αμερικάνος είναι. Ο White. Αυτός πιθανώς αυτός θα είναι. Πιθανώς να είναι αυτός. Ο Devon White που και αυτός είναι εκεί, νομίζω, σίγουρα δεύτερη χρονιά, μπορεί να είναι και τρίτη, δεν είμαι 100% σίγουρος. Εντάξει, το θέμα είναι πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα να αντιμετωπίσει μια τέτοια ομάδα. Χθες στα παιχνίδια του ομίλου έγινε το αναμενόμενο, δηλαδή η Νεπτούνας νίκησε εύκολα την Ορλαντίνα και η Σαλόν δεν τα κατάφερε με τη Λούντβιτσμπουργκ, νίκησαν οι Γερμανοί μέσα στην έδρα των Γάλλων. Πώς οπότε είναι δυνατόν να έχουν βάλει 56 πόντους αυτοί, τόσο δεν βάλανε. Είναι, γιατί αν οι άλλοι απλώθηκαν σε όλο το κήπεδο και τους κλέβανε τις μπάλες πάλι και τους παίξανε πολύ καλή άμυνα, γιατί αυτοί βαράνε και πολύ, τότε ναι, είναι αναμενόμενο να έμειναν τόσο χαμηλά. Και εντάξει, νομίζω ότι από τη στιγμή που η Σαλόν είναι τελευταία στη Γαλλία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ασχοληθεί με το Champions League αυτές τις αγωνιστικές που απομένουν. Δηλαδή έχει άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Είναι ουραγός στο πρωτάθλημα, κινδυνεύει με να πέσει, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αφοσιωμένη για τέλος πάντων να ασχολείται με το Champions League. Και ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει και αντιπάλους όπως η Λούντβιτσμπουργκ, όπως το Ερίφ που έχει να την παίξει και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Τέλος πάντων. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Όπως ελαδίχνω θα είναι όλοι διαθέσιμοι. Έτσι, και ο Κόνιαρης που, εντάξει, για τον Κόνιαρη ήταν αναμενόμενο και για τον Μαργαρίτη. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στην έδρα μιας τέτοιας ομάδας. 10 πόντους θα αν σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα δείγμα με μία από τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου με τη Λούντβιτσμπουργκ, τότε θα δούμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Για τους Γερμανούς τα είχαμε αναφέρει και τις δύο φορές που έπαιξε ο ΠΑΟΚ ότι είναι μία πολύ πολύ ιδιαίτερη ομάδα, ο τρόπος που παίζουν και αγωνίζονται. Την Τενερίφη εδώ την κοίταξε στα μάτια, έχασε τις λεπτομέρειες από αυτή την ομάδα. Αλλά σήμερα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει όσο μπορεί, έτσι, είναι να έχει αυτός μεγαλύτερα διαστήματα που ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν καταφέρει να το κάνει, να έχει αυτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον έλεγχο του ρυθμού,
τότε αυξάνεται και τις πιθανότητες του για να διεκδικήσει στο τέλος την νίκη. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί είπαμε και η ήττα από τον Φάρο και ό,τι ακολούθησε με τον προπονητή που ενσωματώθηκε, να το πω έτσι, χθες με την αποστολή της ομάδας, έχουν λίγο έτσι και όχι χαλάσει το κλίμα, αλλά σίγουρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και είναι ερωτηματικό το ποια θα είναι η εικόνα της ομάδας σήμερα απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Θα το δούμε. Εντάξει, η Τενερίφη παίζει με τη Λούντβιξμπουργκ για την πρώτη θέση, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο πρώτος και ο δεύτερος περνάνε κατευθείαν, δεν έχουν τα νοκάουτ που έχουν τρίτη και τέταρτη για να μπουν στους 16 μετά. Οπότε θα δούμε ίσως και το κίνητρο να παίξει ρόλο αν το μάτς πάει προς το τέλος, έτσι, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να το έχει κοντά. Θα το δούμε. Για μένα το πιο σημαντικό με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ όλο αυτό τον τελευταίο καιρό είναι να τον δούμε να κάνει μια όσο μπορεί καλύτερη εμφάνιση για εκτός έδρας. Γιατί όντως μακριά από το παλατάκι υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει θέμα και με τα αποτελέσματα, αλλά και με την εικόνα της ομάδας. Ναι, για την έκπληξη πας, δεν είναι... Ναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι πας για την έκπληξη. Σήμερα παίζει και η Ventils με την Gaziantep. Πιο πιθανό να γίνει εδώ να έρθει το διπλό από ό,τι να το έπαιρνε χθες η Ορλαντίνα, έτσι. Ναι, εντάξει, η Ορλαντίνα χθες είχε φάει 66 πόντους στο ημίχρονο. 66? 66, ναι. Καλά τα πήγε. Το ημίχρονο ήταν 66-30 χθες. Οπότε, εντάξει. Δεν ξέρω αν η Gaziantep θα καταφέρει την ανταγωνιστική. Πάντως την επόμενη, στην προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας την νίκησε, να δούμε αν μπορεί και σήμερα να κάνει κάποια έκπληξη. Πάντως, τα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου, τα χθεσινά δηλαδή, είχαν αναμενόμενη εξέλιξη. Δηλαδή και η Νεπτούνας νίκησε και η Σαλόν δεν κατάφερε να κάνει την έκπληξη με τη Λούντβιγκσμπουργκ. Αν κερδίσουν οι γηπεδούχοι που, εντάξει, είναι πιθανό να κερδίσει η Βέντσπιλς και η Τενερίφη, τότε θα έχει 7 νίκες η Νεπτούνας, 6 η Βέντσπιλς και από 5 ο ΠΑΟΚ και η Σαλόν. Έτσι, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ παίζει την άλλη εβδομάδα, υποδέχεται την Νεπτούνας. Να πάει 7-6. Στο παρατάκι πρέπει φυσικά να την κερδίσει. Η Σαλόν θα ξαναχάσει από την Τενερίφη εντός έδρας. Όχι. Κάτσε να δω. Με ποιον παίζει η Σαλόν. Μήπως παίζει τελευταία αγωνιστική η Σαλόν με την Τενερίφη. Η Σαλόν θα χάσει την Τενερίφη. Θα μείνει στο 5. Ναι. Η Βέντσπιλς θα κερδίσει στην Ιταλία. Θα λογικά πάει στο 8. Θα πάει. Όχι. Θα πάει στο 7. Θα πάει στο 7. Και θα πρέπει να την κερδίσει μετά ο ΠΑΟΚ την Βέντσπιλς εκτός έδρας για να γίνει 7-7 και στην ισοβαθμία να τους έχει. Ακριβώς. Έτσι απλά. Είναι τα πράγματα απλά. Ας δούμε πώς θα πάει σήμερα η κατάσταση, πώς θα είναι το παιχνίδι. Και γενικά να φύγει αυτή η εβδομάδα που έχει και πολλά ταξίδια και πολύ απαιτητικά μάτς και να δούμε μετά πώς θα είναι η κατάσταση για τον Όμιλο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίχτη. Δεν νομίζω δεδομένη χρονική στιγμή ότι ψάχνει τόσο ζεστά για κάτι. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να πάρει. Σε κάποια φάση νομίζω θα πάρει πιο μετά, αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω ότι τώρα που μιλάμε ότι ψάχνει κάτι, ότι θέλει κάτι να βάλει. Προσπαθεί να βάλει τον Τζάκσον στην ομάδα που είναι τελευταία προσθήκη, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε δει τον πραγματικό Ντάρνελ Τζάκσον. Προσπαθεί λοιπόν να βάλει τον Αμερικανό σέντερ να βγάλει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του και να βοηθήσει την ομάδα. Και θα δούμε στην πορεία. Αυτό το πρέπει δεν ισχύει, γιατί έχει να κάνει με τον πρώτο γύρο. Ναι. Το θέμα είναι με πόσους Αμερικανούς τελειώνει στον πρώτο γύρο. Πόσους ξένους, μάλλον, να το πω έτσι. Οπότε δεν έχει να κάνει τώρα. Δηλαδή, το να αλλάξει κάποιος την πορεία δεν το ξέρω. Το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο κενά, έτσι, ξένων. Ναι. Θα δούμε. Ωραία. Νίκο, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Όχι, αυτά είναι. Θα έχει και κάποιους παοξίδες που έχουν κάνει το ταξίδι για την Τενερίφη. Έχει κάποιους λίγο ανισόρροπους που το κάνουν αυτό. Από το Ευρώπη, από Γερμανία, ναι, Αγγλία. Ναι.
Έχει κάποιους που το κάνουν. Έχει, από τη Γερμανία είναι σαν να έχουν βάλει στοίχημα ότι θα πάνε παντού, ε. Οι ομογενείς. Ναι. Δυτικά, ναι. Ανατολικά, αυτά, βόρεια παντού είναι. Ναι. Είχαν πάει και, και στο Κλαϊπέντα κάποιοι, τότε πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν βολεύουν και ταξίδια καθόλου. Δεν είναι, είναι όλα περίεργα. Και μακρινά και δύσκολα. Και... Αλλά και πάλι. Πάλι θα έχει κάποιος εκεί. Ωραία. Σήμερα στην Τενερίφη. Ωραία, Νίκο, θα έχουμε κάλυψη αργά το βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Είπαμε τα δύο παιχνίδια σήμερα του ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ συμπίπτουν χρονικά. Για να κάνουμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η κλήρωση για τις εθνικές ομάδες σε αυτή την νέα λίγκα. Η εθνική μας είναι στην τρίτη κατηγορία, μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Η εθνική είναι στην τρίτη κατηγορία και θα παίξει με Ουγγαρία, Φιλανδία και Εστονία. Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της, προκειμένου αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Euro του 20, να έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω αυτής της διοργάνωσης. Και αν πάρει και την πρώτη θέση αυτόν τον όμιλο, θα ανέβει στην δεύτερη κατηγορία, όπου θα κάνει νέα προσπάθεια για εισιτήριο στο Μουντιάλ του 22. Μάλιστα. Ουγγαρία, Φιλανδία, Εστονία και Ελλάδα. Τα παιχνίδια είναι μέσα στο 18, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αυτή είναι η κλήρωση για το ποδόσφαιρο. Συγκινητικό μήνυμα από τον Αλέξη Αλεξανδρίου, ο οποίος θα δει σήμερα τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ από τη θύρα 7 του Καραϊσκάκη και γράφει ότι είναι μια ιστορική ημέρα και ένα όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Είναι από τα θέματα της ημέρας. Και άλλο θέμα βεβαίως, το ότι ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει 5 προσφυγές πρώην ποδοσφαιριστών του. Μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει, έχει πάρει κάποιες αναβολές κτλ. Σήμερα είναι η μέρα εκδίκασης για Τελάντερ, για Ταυλαρίδη, για Λέτο, για Τοτσέ και για Εσιέν. Μάχη δίνει ο Παναθηναϊκός. Ασχολούνται με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρουν ότι ο Τελάντερ είναι αμετακίνητος, δεν κάνει βήμα πίσω. Ο Ταυλαρίδης είναι σχετικά δύσκολο. Οι άλλοι τρεις το συζητάνε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να σωθεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κλείνουμε σιγά σιγά. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο σε λίγα λεπτά με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη. Φουλ επίθεση από τις 2 μέχρι και τις 3. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι στις 12.